Για πρώτη φορά στα χρονικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης θα σπάσει φέτος το φράγμα των 8 εκατομμυρίων τουριστών από 7.484.000 που ήταν πέρυσι, εξέλιξη που φωτογραφίζει τη δυναμική στο τουριστικό χάρτη του νησιού μας. Στα 80 χρόνια λειτουργίας του αεροδρόμιου Ηρακλείου, πραγματικά φέτος θα ξεπεράσουμε το όριο των 8 εκατομμυρίων που πραγματικά εντάσσει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου μέσα στα 50 της Ευρώπης. Δεν θα το μπορούσα να το σκεφτώ ούτε και εγώ ο ίδιος που είμαι 30 χρόνια στην υπηρεσία ότι θα φτάναμε κάποια στιγμή τα 8 εκατομμύρια. Τα φτάσαμε. Αρκεί κάποιοι να πιστέψουν, ειλικρινά σας το λέω και θέλω να το καταλάβουν κάποιοι, ότι έχει δυναμικότητα, αν θέλετε και σαν city break, και οι μήνες οι νεκροί. Μου άρεσαν οι διακοπές, κυρίως στο βουνό. Πήγαμε Αγία Πελαγία και Λιγαριά. Πολύ ωραία τοπία. Φιλικοί άνθρωποι και το φαγητό εξαιρετικό. Είναι πανέμορφη η Κρήτη. Πήγαμε στο Ίστρον Αγίου Νικολάου. Καλοί άνθρωποι, καλό φαγητό και καλό ποτό. Στην απογείωση του κρητικού τουρισμού, με φόντο τη σημαντική αύξηση στις αφήξεις εξωτερικού και εσωτερικού, όπως και στις πτήσεις τσάρτερ και το μήνα Αύγουστο, αναφέρθηκε ο Γιώργος Πλιάκας, ο οποίος εκτιμά ότι η συνολική αύξηση μέχρι τα τέλη του 2018 θα αγγίξει το 8% σε σχέση με πέρυσι. Πάντως έχουμε μια συνολική αύξηση 18,74% στις αφήξεις εσωτερικού και 3,2% στις αφήξεις εξωτερικού. Φτάνοντας τον Αύγουστο στις 648.000 επιβάτες σε σχέση με τους 628 που είχαμε πέρσι. Υπάρχει γύρω στο 6,5% αύξηση των πτήσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά. Για τους Γερμανούς είναι η πρώτη δύναμη. Μπορεί να φτάσουν μέχρι το τέλος του χρόνου και στο 1 εκατομμύριο αφιχθέντες στο Ηράκλειο. Υπολογίζω ότι μπορεί να κλείσουμε και στο 7-8-9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το καλοκαίρι του 2018 συνεχίζει να κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο φάνηκαν τα πρώτα σημάδια κορεσμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες ξενοδοχείων και σε συγκεκριμένες περιοχές, κάτι που δείχνει ότι η αυτονόητη ανάπτυξη και ότι η αυτονόητη αύξηση στις αφήξεις και στα έσοδα δεν είναι δεδομένη. Πήγα στο βουνό, έκανα διακοπές στον Κρουσόνα μαζί με φίλους για 5 ημέρες. Πέρασα καλά. Όλα ήταν υπέροχα. Το φαγητό. Έμεινα 11 ημέρες στην Αγία Πελαγία. Μέχρι και τις 178 έφταναν οι αφήξεις αεροσκαφών ημερησίως στο αεροδρόμιο Ηρακλείου σε αρκετές περιπτώσεις, με τις πτήσεις να είναι αυξημένες και το μήνα Σεπτέμβριο. Οι πρώτες τρεις μέρες, τέλος πάντων, είχε γύρω στις 200 πτήσεις παραπάνω σε σχέση με τις πρώτες τρεις μέρες του περσινού Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβριος φαίνεται να κινείται σε πολύ καλά επίπεδα. Πιστεύω ότι θα κινηθεί στα ίδια ή και καλύτερα επίπεδα σχέση με πέρσι. Ενώ πάρα πολύ θετικά είναι τα δείγματα και για τον Οκτώβριο. Θα δούμε σίγουρα να μένουν περισσότερα ξενοδοχεία ανοιχτά. Ενώ σε ό,τι αφορά το χειμερινό τουρισμό, η δυναμική θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, όπως εκτιμούν τουριστικοί παράγοντες. Κάποιοι λένε ότι διπλασιάζεται ο κόσμος για τους φετινούς μήνες. Αγάλι αγάλι κάνει η αγορίδα μέλη. Κάποιος θα χάσει στην αρχή, αλλά στο τέλος θα κερδίσει.